Σήμερα λοιπόν έχουμε την εξαιρετική χαρά και τιμή να μας μιλήσει για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει εμάς και δεν είναι άλλο από την υγεία ως θεμελιώδη πνευματική μεταφορά. Πατέρα Νικόλαε, κύριε καθηγητά, είναι το μικρόφωνο δικό σας. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση αυτή, σε αυτή την εκλεκτή σειρά, σε αυτή την εκλεκτή προσπάθεια. Και βεβαίως ελπίζω να ξεκινήσουμε να αρθρώσουμε μερικά εισαγωγικά για το θέμα αυτό, το οποίο είναι τεράστιο και είναι το θέμα ακριβώς αυτό της υγείας ως θεμελιώδους πνευματικής μεταφοράς. Θα αρχίσω από μια μου εμπειρία ως ιερωμένος κληρικού, η οποία μου έκανε εντύπωση από τις πρώτα χρόνια που είχα εισέλθει στην Ιερουσαλήμ. Ήταν αυτό το οποίο θα έχετε ίσως και εσείς και άλλη εμπειρία του πράγματος. Τα ονόματα τα οποία μας παρεδίδονται πάντοτε στους ιερείς για μνημόνευση στην Θεία Ευχαριστία, συνήθως είχαν δύο διαφορετικές μορφές. Ήταν ένας κατάλογος για τους τεθνεώτες, τους και κοιμημένους, και ένας άλλος που πάντα έγραφε πάνω υπεργίας. Αυτό μου έκανε εντύπωση, διότι είναι πάρα πολύ γενικευμένο αυτό το γεγονός. Φαντάζομαι ότι όλοι το έχετε ίσως προσέξει. Υπεργίας. Και κάποιες φορές το συζήτησα με ανθρώπους αυτό και μάλιστα στην αρχή ξεγυρώμουν, έλεγα, μα γιατί υπεργίας. Ακόμα και το ζήτημα της υγείας να το θέσουμε με άλλους όρους, περισσότερους από αυτούς της συνήθους βιολογικής υγείας. Και γιατί ακριβώς οι μνημονευόμενοι ζώντες να θεωρείται ότι αυτό το οποίο τους κατά κάποιο τρόπο συνενώνει σε αυτό το στη μνημόνευση αυτή είναι ακριβώς το ζήτημα της υγείας. Το θέμα είναι βεβαίως ότι σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό ανοίγεται ένας ολόκληρος προβληματισμός τον οποίο θα ήθελα και εγώ αυτή τη στιγμή να ξεκινήσω. Είναι το θέμα ακριβώς του ορισμού της υγείας μέσα από αυτό το οποίο η γνωσιακή ψυχολογία θα ονόμαζε θεμελιώδεις μεταφορές. Πρέπει να ξέρετε ότι ίσως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα επιστημονικά και μαζί φιλοσοφικά του τελευταίου αιώνα υπήρξε η αμφισβήτηση αυτού του υπερεξηρμένου νοητικού εγώ, το οποίο εννοούσε η φιλοσοφία, η νεότερη, από τον Καρτέσιο και μετά γενικά για πολλά χρόνια, όταν έλεγε την λέξη εγώ. Και μάλιστα το εγώ αυτό ως υποκείμενο του σκέπτεστε. Εγώ σκέπτομαι, εγώ κόγκιτο, άρα υπάρχω. Και αυτό το εγώ κόγκιτο ήταν πάντοτε μία διάσταση, ένας σημειακός εαυτός, ονομάστηκε από κάποιους Άγγλους ιστορικούς φιλοσοφίας, έτσι, punctual self. Ένας εαυτός σημείο, ο οποίος στην κυριολεξία βρίσκεται έξω από τον προσδιορισμό του σώματος και αποτελεί την κορυφή αυτού που ονομάζουμε επίσης ψυχή. Ένα άλλο ερώτημα αυτό, πώς ακριβώς πρέπει να εννοήσουμε πλέον την ψυχή μέσα από όλα αυτά τα οποία λέγονται και μέσα από αυτά τα οποία σήμερα μπορούμε να μελετήσουμε και να σπουδάσουμε. Λοιπόν, θα δείτε ότι και εδώ υπάρχουν διάφορες σχολές προσέγγισης του φαινομένου της ψυχής. Λοιπόν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, σιγά σιγά από την φιλοσοφία ξεκίνησε αυτό. Το ξεκίνησε, θα λέγαμε, ο Νίτσε πρώτος, όταν είπε ότι ο άνθρωπος δεν σκέπτεται με το νου, αλλά σκέπτεται με το σώμα του. Βέβαια, το απέριξε ουσιαστικά αυτό η φρεουδική παρεμβολή, μιλώντας για την ύπαρξη ασυνειδήτου στον άνθρωπο. Το ασυνείδητο είναι χώρος των νορμήσεων, κατά το Φρόιντ,
δεν το εξετάζω αυτό πόσο πλήρες είναι, σαν ορισμός, δεν είναι πράγμα πλήρης, αλλά το θέμα είναι ότι και οι ενορμήσεις είναι περιεχόμενο του ασυνειδήτου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο συνδέεται με το ψυχικό είναι απολύτως το σωματικό, διότι οι ενορμήσεις όλες έχουν ένα σωματικό υπόβαθρο και είναι ακατανόητες χωρίς αυτό. Χωρίς το σωματικό υπόβαθρο των ενορμήσεων δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν ένα συστατικό στοιχείο της ανθρώπινης ψυχής που είναι το ασυνειδητό της. Όπως δεν μπορούμε να έχουμε ανθρώπινη ψυχή αν δεν έχουμε υπερεγώ κατά την κλασική φροϊδική αναλυτική, που σημαίνει ότι η κοινωνικότητα είναι επίσης μέρος της ψυχής. Κοιτάξτε, ασχέτως του πόσο ο Φρόιντ ήταν ακριβής στην περιγραφή του περιεχομένου του ασυνείδητου, γιατί σας είπα ότι όντως δεν θα το λέγαμε αυτό πια σήμερα έτσι, αλλά το σημαντικό είναι ότι η ρίζα του ανθρώπου στο βιολογικό είναι δεδομένο στοιχείο της οντολογίας του, έτσι. Όπως είναι και η ρίζα στο κοινωνικό, δεν είναι κάτι το οποίο προστίθεται το κοινωνικό, είναι συστατικό στοιχείο αυτού που λέμε εγώ. Γι' αυτό και το εγώ στη κλασική ψυχανάλυση είναι σε μεγάλο βαθμό φανταστικό, που σημαίνει ότι έχει να κάνει πάντοτε με κοινωνικές διαδικασίες ταυτίσεων, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, η επανάσταση ήρθε βέβαια από την βιολογία, τη λεγόμενη μάλιστα βιολογική ψυχολογία, η οποία σήμερα αποτελεί ένα αντικείμενο σπουδής, ξεκινώντας από την ίδια την νευρολογία, πράγματα τα οποία ονομάζαμε παλιά ψυχικά φαινόμενα, και η ίδια κλασική βαθή ψυχολογία, ψυχολογία του βάθους, ονόμαζε φαινόμενα της ψυχής. Σήμερα ξέρουμε ότι έχουν ένα σημαντικό ή καμιά φορά και απόλυτο σωματικό ρίζωμα. Ψυχικές διαταραχές. Αλλά πρωτού φτάσουμε στις ψυχικές διαταραχές, θα λέγαμε και συνήθεις καταστάσεις, ξεκινώντας από την ίδια τη διαδικασία της αντίληψης. Η διαδικασία της αντίληψης είναι μια αντίληψη η οποία είναι ψυχοσωματική. Τα πάντα είναι ψυχοσωματικά. Και όχι μόνο είναι ψυχοσωματικά, αλλά αυτό λέει η θεωρία των θεμελιωδών μεταφορών, αλλά υπάρχει και απόλυτη σύνδεση του τρόπου με τον οποίο σκεπτόμαστε τον κόσμο, έτσι, με τον τρόπο με τον οποίο βιολογικά τον ακουμπούμε και τον αγγίζουμε και είμαστε μέσα. Δηλαδή, οι έννοιες τις οποίες σχηματίζουμε ουσιαστικά δεν είναι έννοιες τις οποίες σχηματίζει είναι abstract, δηλαδή είναι σε ένα κενό υλικό η ψυχή ή ο νους, αλλά είναι ενσωματωμένες έννοιες, έτσι. Και βεβαίως και η νευροεπιστήμη, όπως είπα, η βιολογική ψυχολογία και η cognitive science, η γνωστική επιστήμη, μπορούν πολύ να μας βοηθήσουν στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε αυτό. Δηλαδή μπορούν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε, όπως είχε γράψει στο παρελθόν, ότι ο νους είναι γενός ενσώματος. Και οι αφηρημένες ιδέες είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόντα βασικών μεταφορών. Λέμε, ας πούμε, όλοι μας ότι η αγάπη είναι ζεστασιά. Επειδή όταν η υποκειμενική μας κρίση είναι αγάπη, τότε στο αισθησιοκινητικό μας πεδίο έχουμε την αίσθηση της ζέστης. Ακριβώς επειδή η πρωταρχική μας εμπειρία ως παιδιών υπήρξε ακριβώς όταν αισθανόμαστε τη ζέση της αγαπός σας, ας πούμε, μητρικής ή γονεϊκής αγκαλιάς. Με τον ίδιο τρόπο κάτι ενδιαφέρον είναι μεγάλο, είναι μεγάλο πράγμα αυτό, μεγάλο ζήτημα. Big issue, λέμε στα αγγλικά. Για παράδειγμα, επειδή ως παιδί βρίσκει κανείς ότι αυτά τα μεγάλα αντικείμενα, οι γονείς, ας πούμε, είναι ενδιαφέροντα και μπορούν να ασκήσουν ισχυρές δυνάμεις πάνω του και να κυριαρχήσουν στην οπτική του και γενικά στην υπαρξιακή του εμπειρία. Παρομοίως λέμε ότι η ευτυχία είναι ψηλά. Το παιδί αισθάνεται όταν χαίρεται, ας πούμε, σηκώνει το σώμα του. Έτσι, η ευτυχία είναι ψηλά. Η συναισθηματική προσέγγιση είναι εγκύτητα, λέμε, αισθάνομαι εγκύτητα σε πολλές ώρες της γλώσσης του. Στον άλλο, ακριβώς διότι έχουμε την εμπειρία της συναισθηματικής προσέγγισης με τη σωματική εγκύτητα. Το κακό μυρίζει άσχημα, stings, δηλαδή μυρίζει. Γιατί? Διότι έχουμε μια εμπειρία των σωματικών μας αναγκών. Οι δυσκολίες είναι φορτία. Ένα μικρό παιδί προσπαθεί να σηκώσει ένα φορτίο και είναι πάρα πολύ βαρύ το φορτίο και είναι δύσκολο και αποκτά την εμπειρία της δυσκολίας με το σωματικό αυτό τρόπο. Δηλαδή ένα καθαρά και, πώς το λένε, πνευματικό μόρφωμα
το αποκτά μέσω μιας βιολογικής εμπειρίας. Λέμε για τις κατηγορίες ότι είναι Να ξαναπροσπαθήσουμε να ξαναμπείτε, γιατί κόλλησε. Αυτό θα είναι ο ίδιος μου. Σας ακούμε. Ναι. Τώρα είμαστε εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Οι σχέσεις, είπαμε, είναι περιληπτικές. Δηλαδή, το να ζεις στο ίδιο φυσικό περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους με τους οποίους σχετίζεσαι στενά. Άρα, η σχέση είναι συμπερίληψη, έτσι. Το γνωρίζει, είναι βλέπει, αποκτούμε εμπειρίες μέσω της όρασης. Η Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Οπότε, από άλλες πρακτικές μόνοι. Πατέρα Νικόλε, σας χάσαμε τα τελευταία 2 λεπτά. Δεν σας ακούμε. Την ίδια τη μεταφυσική μπαίνει ακριβώς αυτή η θεολογία, η θεωρία των βασικών μεταφορών. Και έτσι δεν μιλούμε για τον Θεό μονάχα ως το υπέρτατο εν της πλατωνικής παράδοσης, το οποίο είναι ουσίας πάσης επέκεινα, αλλά ταυτόχρονα ήδη στον Αριστοτέλη αυτό έχει γίνει πρώτο κοινούν. Δηλαδή κάποιον με το οποίο έχουμε σωματική ουσιαστικά επαφή, αυτό σημαίνει κοινούν πρώτο. Ότι δίνει κίνηση. Δίνει κίνηση πραγματική μέσα στα πράγματα του κόλπου. Λοιπόν, και βεβαίως είναι πατέρας, μητέρα, παντοδύναμος, ποιμένας, πλάστης, εραστής, ζωή, χαρά, αγάπη. Αυτά τα πράγματα είναι κατηγορίες οι οποίες όλες είναι ψυχοσωματικές στον άνθρωπο. Και κάθε επομένως πνευματική εμπειρία του Θεού είναι και αυτή ουσιαστικά ενσώματη, ειδικά μάλιστα μέσα στον χριστιανισμό, όπου το απόλυτο, όπως θα πούμε παρακάτω, εμφανίζεται ενσαρκωμένο στην κυριολεξία. Έτσι λοιπόν, και πνευματική ζωή επίσης σημαίνει χαρά, ευχαρίστηση, ευτυχία, περιλαμβάνει μια σωματική σύνδεση με τη γη, με τον αέρα, τη θάλασσα, τον ουρανό, τα φυτά. Έτσι έχουμε μια ενσωματωμένη πνευματικότητα, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ιδιαίτερα την Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία. Σε αντίθεση με άλλες πλατωνικότερου τύπου πνευματικότητας, όπως είναι αυτή του Ευαγρίου ή εν μέρει και του Αυγουστίνου. Έτσι. Λέμε λοιπόν ότι το συμπέρασμα της βιολογικής ψυχολογίας, της νευροψυχολογίας, αλλά και η εμπειρία η φιλοσοφική και θεολογική μας υποδεικνύουν ότι το ανθρώπινο πλάσμα είναι αποφασιστικά ενσώματο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όσο Πλάτου λέμε, τόσο είναι πραγματικά δύσκολο να συλλάβουμε τη μακρόχρονη πορεία την οποία χρειάστηκε, έτσι, για να συμβεί. Δεν υπήρξε αυτονόητο. Ειδικά όταν εισήλθε η ορφική παράδοση στα κάθε μας και ήδη από τους προσοκρατικούς, ουσιαστικά απέσπασε το πνευματικό μέρος του ανθρώπου από το λεγόμενο υλικό μέρος του ανθρώπου. Αυτή η απόσπαση δημιούργησε στην κυριολεξία μια σχάση, την οποία βεβαίως ο πλατωνισμός δεν κατάφερε ποτέ να επιλύσει. Έτσι. Και βεβαίως έφτασε
ήδη από τους προσοκρατικούς, που αρχίζει αυτή η σχάση, με το νου, ξέρω εγώ, να είναι κάτι πάνω από την ουσία των όντων, με, ξέρω εγώ, μια σειρά από... φτάσαμε στη μετεμψύχωση, στη θεωρία, δηλαδή, ότι ο άνθρωπος είναι ένα όν το οποίο ουσιαστικά, έτσι, πρέπει να ανακυκλωθεί. Βέβαια, στους προσοκρατικούς δεν έχει την έννοια της απαλλαγής τόσο από το σώμα αυτό, αλλά έχει την έννοια του ότι το σώμα δεν είναι δεδομένο, την έννοια αυτή, βέβαια, ότι το σώμα είναι ουσιαστικά μια δοκιμή της ψυχής κλπ. Και στον Πλάτωνα, ουσιαστικά, βεβαίως, φτάνουμε στο τέλος στην απαλλαγή και στις Πυθαγορείους, τέλεια απαλλαγή από το σώμα, πρέπει να φτάσω. Επομένως, ο άνθρωπος, ξαναγυρίζω, σκέπτεται με το σώμα. Έτσι. Αυτό που δεν γνωρίζει η γνωσιακή ψυχολογία, η βιολογική ψυχολογία, είναι ότι σε μια δεδομένη παράδοση, όπως είναι η πατερική ελληνική παράδοση, και η ψυχή ακόμα είναι ελληνική. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Ου πάντι άειλος εστίν η ψυχή, μας λέει ο Ισοδομάς Κοινός, πάντι γαράειλος εστίν ο Θεός. Μόνο ο Θεός είναι άειλος, οι άγγελοι, οι δαίμονες, ό,τι λέμε, όλα είναι με έναν τρόπο υλικά. Είναι λεπτόσωμα πνεύματα, θα τα πει η παράδοση. Και αυτό συνεχίζεται σε μια σειρά από πατέρες, μέχρι τον Νικόδημο τον Αγιορείτη, που σημαίνει ότι το κλασικό πρόβλημα το οποίο θέτουν οι βιολογικοί ψυχολόγοι, πώς είναι δυνατόν να έχουμε ψυχή και σώμα, εφόσον το ένα είναι άειλο, άειλο είναι στην πλατωνική παράδοση, γιατί είναι κομμάτι του Θεού και στην καρτεσιανή παράδοση επίσης, η οποία είναι μέσω του Αυγουστίνου πλατωνική και αυτή στο θέμα αυτό. Αν δεν είναι άειλο το σώμα, η ψυχή δεν έχει καμία δυσκολία να επικοινωνεί με το σώμα. Καταλάβατε. Και να προσδιορίζει το σώμα και να προσδιορίζεται από αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η υλικότητα της ψυχής, διότι αντιλαμβανόμαστε αμέσως ότι ο άνθρωπος πλέον δεν είναι αυτό το οποίο αναπαυστικά μας έμαθε η ορφική πλατωνική παράδοση, και το οποίο είναι διάχυτη σήμερα, δηλαδή ένα όν το οποίο ουσιαστικά είναι ανεξάρτητο από το ίδιο τον εαυτό του. Έχουμε συγκλονιστική εμπειρία της καθημερινότητας, ξέρουμε ότι τη ζωή μπορούμε να την αντιληφθούμε μόνο ψυχοσωματικά, ακόμα και την αιώνια ζωή. Και εδώ βέβαια μπαίνουμε βαθύτερα λίγο στο θέμα μας. Τι, αν σκεπτόμαστε με το σώμα, τι είναι αυτό το οποίο το σώμα αυτό σκέπτεται? Και εμείς μαζί, το σένα μαζί. Τι σκέπτεται? Σκέπτεται το όλον. Εδώ είναι το συγκλονιστικό. Αυτό που ο Πλάτων ανέθετε στην ψυχή να κάνει, στην πραγματικότητα γίνεται με όλο το σώμα. Αυτό είναι η μεγάλη ανακάλυψη του χριστιανισμού. Αυτό είναι η ουσία της ενσάρκωσης. Έτσι, στη συνέχεια είναι ακριβώς και κάτι το οποίο προσεγγίζει η σημερινή, σας είπα, επιστήμη. Λοιπόν, σκέφτεται λοιπόν το σκεπτόμενο σώμα, το σκέπτεται το όλο του ανθρώπου. Και εδώ έχουμε να κάνουμε επίσης μια πολύ σημαντική πατερική θέση, όταν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, βγαίνοντας από την συνήθη πατερική παράδοση, αλλά και από την αριστοτηρική ταυτόχρονα, ορίζει τον άνθρωπο στο όλον αυτού, έτσι, και εξηγεί ότι αυτό δεν είναι ούτε η ψυχή μόνη, ούτε το σώμα μόνο, ούτε το άθροισμα των δύο, έχει ξεπεραστεί ο Πλάτων, ξεπερνιέται έτσι ο Αριστοτέλης, αλλά είναι, λέει, το όλον αυτού και είναι κάτι, λέει, αυτό, το οποίο δεν είναι απλά το άθροισμά τους, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από αυτά. Γιατί είναι πέρα από αυτά? Ακριβώς γιατί σκέπτεται το όλον. Είναι μέσα και η ελευθερία του απόλυτου διαλογικού προσδιορισμού του ανθρώπου, δηλαδή ως ενός όντως, το οποίο ουσιαστικά μεταβάλλεται συνεχώς, έτσι, κατά αναλογία προς ένα διάλογο τον οποίο πραγματοποιεί με το Θεό και τους ανθρώπους. Και με τον τρόπο αυτό προχωρεί ολόκληρο προς το όλον. Αυτό το όνομα εγώ σε ένα βιβλίο μου που βγήκε στα αγγλικά, αναλογική ταυτότητα, analogical identities. Είναι ένα τόμος, ένα τόμος εδώ που θα βγει και μάλλον και δεύτερος, όπως φαίνεται, για να προσδιορίσει το πώς γεννήθηκε αυτό στην ανθρώπινη εμπειρία με την εξαιρετική βοήθεια πατέρων της Εκκλησίας. Και αυτό είναι το καινούριο Μαξίμου του Ομολογητή, ειδικά του Σημειώνος του Νέου Θεολόγου και του Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι ένας προβληματισμός ο οποίος είναι φιλοσοφικο-ψυχολογικός, δεν είναι και θεολογικός ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι απλά θεολογικός. Αλλά βλέπετε ότι πολλά σημαντικά φιλοσοφικά ερωτήματα
έχουν προληφθεί και απαντηθεί μέσα από την θεολογική παράδοση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επομένως, το ερώτημα τίθεται σήμερα ακριβώς ξεκάθαρα, τι εννοούμε όταν λέμε εγώ. Βλέπουμε ότι είναι μια εξαιρετικά, ένας εξαιρετικά δυναμικός ορισμός αυτός ο ορισμός του οποίου μπορούμε, τουλάχιστον με βάση όλα αυτά τα οποία είπαμε, να δώσουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά αναθέτουμε στο αυθαρτό αυτό μείγμα που είμαστε, το χρέος να δώσει υπόσταση στο όλον, έτσι. Και να σκεφτεί το όλον, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το όλον να κατοικήσει ουσιαστικά εντός. Δηλαδή, όταν λέει ο άνθρωπος στην πραγματικότητα την λέξη αιωνιότητα, αυτό θέλω να τονίσω, κάτι στο οποίο ολόκληρη η φιλοσοφική συνείδηση από αιώνων τίνει. Έτσι, αυτό είναι ουσιαστικά η φιλοσοφία ολόκληρη. Υπάρχει την αρχαιολογική φιλοσοφία, η αρχαιολογική μεταφυσική, ουσιαστικά η νοστολογία του όλου. Έτσι, με διάφορους τρόπους. Ακόμα και όταν αυτό το πράγμα μου διαφεύγει, ουσιαστικά είναι η μόνη μου ελπίδα. Και είτε απεκδιόμενος το εγώ, είτε μετασαρκούμενος, είτε απεκδιόμενος το σώμα, είτε μετασαρκούμενος, είτε, ξέρω εγώ, υπακούοντας τον αιώνιο λόγο του κόσμου, ανάλογα με την παράδοση την οποία ακολουθώ, ήδη ανέφερα υπόρρητα τους επικουρίους και βεβαίως τους στοϊκούς. Έτσι. Ουσιαστικά τι είναι αυτό το οποίο κάνω, αναπέμπω, πώς το λέω, παραπέμπω τον εαυτό μου στο όλον, έτσι, και δημιουργώ τις ως έσχατο ορίζω τη συνείδησή μου αυτό το όλον. Το όλον σημαίνει, στην περίπτωση αυτή, όλη δημιουργία. Ειδική δημιουργία, ψυχική δημιουργία και το φαινόμενο της ελευθερίας που συνιστά από το ανθρώπινο πλάσμα. Αυτό είναι όταν λέει ο Μάριος Φάξος είναι το όλον. Έτσι. Είναι ουσιαστικά το καινούριο πράγμα, ένα νέο απόλυτο, δεύτερο απόλυτο. Έτσι το λέει ο Γιάσπερς, που είναι ο άνθρωπος, δεδομένο μόνος προς την αρχή του, αλλά ουσιαστικά εξελισσόμενος συνεχώς. Βλέπετε, παρένθεση, ο χριστιανισμός είναι αδιανόητα. Πώς το λένε, είναι αδιανόητο να κάνουμε χριστιανισμό ευρωπαϊκή, τουλάχιστον φιλοσοφία, έτσι, να ξέρετε. Ολόκληρη η ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι σχόλιο. Ένα σχόλιο στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και στον χριστιανισμό. Έτσι, να είναι αδιανόητη. Όλες οι κατηγορίες που χρησιμοποιούνται, έτσι. Πάτε το Χέγγελ, για παράδειγμα, ως κορυφή της, γιατί εκεί λέει, έλεγε ο Κώστας Αξελός, ολοκληρώνει τη φιλοσοφία. Τι είναι ο Χέγγελ, είναι η σκέψη του όλου, η οποία ουσιαστικά πραγματοποιείται μέσα στον άνθρωπο. Και ο Χέγγελ είναι βαθύτατα χριστιανό, δηλαδή. Μπορεί να λέει με έναν τρόπο ο χριστιανός επικίνδυνο, που δημιουργήσε στη συνέχεια δυσκολίες και ολοκληρωτισμούς, αλλά αυτή η θέση ότι ο λόγος σκέπτεται το είναι του μέσα μου, που σημαίνει ότι και εγώ σκέφτομαι το αυθεντικό μου είναι μέσα του, είναι μια βασική χριστιανική θεολογική θέση ασχέτως ομολογίας. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πόσο μακριά πάμε για να ορίσουμε το θέμα της υγείας. Έτσι. Γιατί, διότι ο άνθρωπος είναι αυτό το «ον», μέσα στο οποίο λειτουργεί αυτή η θεμελιώδης μεταφορά. Είναι πολλές, είπαμε, οι θεμελιώδες μεταφορές. Κορυφή λοιπόν των θεμελιωδών μεταφορών θα μπορούσε να είναι ακριβώς η μεταφορά αυτή που λέμε, ονομάζουμε υγεία, και τη χρησιμοποιούμε έτσι μεταφορικά και μετονυμικά για να πούμε στην πραγματικότητα κάτι πολύ περισσότερο. Να πούμε τι δηλαδή, να πούμε ακριβώς αυτό που είπα, ότι η υγεία είναι τελικά η ανάκτηση του όλου. Δεν νομίζω ότι θα είναι κανείς ικανοποιημένος σε κάτι λιγότερο από αυτό, αν θελήσει να σκεφτεί το πράγμα. Δηλαδή, εάν, το ξαναλέω, ο σκοπός, ειδικά μετά το χριστιανισμό που βάζει το σώμα στην απόλυτη ανθρώπινη οντολογία, εάν η συνείδησή μας κατάγεται ακριβώς από την νοσταλγία του όλου, έτσι, αυτή η αναζήτηση θα πρέπει να είναι ψυχοσωματική όταν μπει στο είναι μας και η σωματικότητα, η σωματική διάσταση. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, ουσιαστικά έχουμε μια σειρά από μεταφορές, όπως είπαμε, που γεννάνε πολλές από τις αντιλήψεις μας, ακόμα και τη μεταφυσική μας, ως ένα σημείο,
Και η θεμελιώδης μεταφορά, η οποία εν προκειμένου αφορά την ψυχοσωματική αυτή ακαιρεότητα, είναι ακριβώς η μεταφορά της υγείας. Δηλαδή πίσω από αυτό, εδώ είναι το ζήτημα, ουσιαστικά θέλω να πω ότι όλοι μας τα τελικά ζητούμε ένα αιώνιο σώμα. Έτσι. Γιατί αν, όπως λέει ο Πλάτων σωστά, η εμπειρία της ψυχής είναι η εμπειρία του αιωνίου, την οποία το καημένο το σώμα αμφισβητεί, στην πραγματικότητα αυτό και αυτό που και ο Πλάτων θα ήθελε κατά βάθος να πει, δεν τόλμησε ποτέ να του πει ότι ήταν, δεν υπήρχε αποκάλυψη εκείνη την εποχή. Αυτό είναι μια πληροφορία που έρχεται από αλλού, είπαμε. Ο Πλάτων, παρένθεση, το έχω πει ξανά αυτό και δημόσια και στα βιβλία μου, όταν φτάνει στην κορυφή, στο εν, μετά από τους αναβαθμούς του φιλοσόφου έρωτος, από το ένα σώμα στα πολλά σώματα, στα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής, στα ωραία μαθήματα και τελικά στο εν, εκεί ανακαλύπτει Θεός ανθρώπου μυρνείται. Έτσι, και αυτό είναι απελπισία για τον φιλόσοφο. Δεν αναμυρνιέται ο Θεός και σταματάει και ο Πλάτων και γίνεται πολιτικός φιλόσοφος. Έκτοτε. Αλλά αυτό που κατά βάθος θα ήθελε να τολμήσει να πει και να δεν μπορεί να το πει με τίποτα είναι ότι ναι, θα θέλουμε το ένα αυτό να κατέβει στη συνθήκη την ψυχοσωματική μας. Έτσι, αυτό το κάνει ο χριστιανισμός και είναι αποκάλυψη αυτό. Είναι κάτι που αναλαμβάνει να το κάνει το ίδιο το ένα, ο ίδιος ο Θεός. Δεν το κάνουμε εμείς. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλοσοφική φαντασίωση. Κοιτάξτε τι φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή, ο Πλάτων που φτιάξε μύθους για όλα δεν έφτιαξε ένα μύθο για αυτό. Γιατί είναι πάρα πολύ τολμηρό για να γίνει ανθρώπινο πραγματικό όνειρο. Αλλά είναι κάτι που το ανέλαβε ο Θεός και το κάνει προσωπικά ως αποκάλυψη και απάντηση στις ανθρώπινες μας. Πιο πόθο, το αιώνιο αυτό, το ένα αυτό, η απολυτότητα αυτή, το απόλυτο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε με τη συνείδησή μας, έτσι, και με το σώμα μας, να αφορά όχι μόνο την ψυχή, αλλά και το σώμα. Να αφορά η αιωνιότητα ακριβώς και την ψυχή και το σώμα. Δηλαδή, ουσιαστικά να κατεβάσουμε τη σοφία του ενός, τη σοφία του Θεού, τη σοφία του όλου μέσα στο σώμα. Δηλαδή το σώμα να συλλειτουργεί και να συνυπάρχει με το όλον. Αυτό δεν τολμήσε να το φανταστεί κανείς, ούτε ο αγαπημένος μου Ηράκλητος, ούτε ο Πλάτων, ούτε ο καημένος ο Επίκουρος, πάρα πολύ συγκινητική περίπτωση φιλοσοφικού ρεαλισμού, αλλά και επίγνωσης τραγικής συμπειρίας της του Θεού. Έτσι. Και βέβαια ο τραγικότερος όλων και ο μεγαλύτερος όλων, ο Πλοτίνος, ο οποίος σε μια κίνηση απελπισμένη, ο κατέρεε ουσιαστικά το ελληνικό οικοδόμημα της ελληνικής φιλοσοφίας, ταύτισε αυτό το ένα το εγώ. Και γινόμαστε, λέει, εν άμφο. Εγώ και το εν γινόμαστε ένα. Έτσι, και αυτό βέβαια προσπάθησε να λύσει τον πλατωνικό όριο δεσμό από τον τρόπο αυτό. Το εν ουσιαστικά δεν μίγνεται μαζί μου. Και δημιούργησε με την νέα υπέρτατη φιλοσοφική φαντασίωση. Κανείς δεν τον πίστεψε. Ούτε ο ίδιος πίστεψε τον εαυτό του, φαντάζομαι. Και έφερε εκεί τη φιλοσοφία, διατυπώντας το πιο τολμηρό από όλα τα αιτήματα, ότι εγώ και ο Θεός γινόμαστε ένα. Αυτό ακριβώς όμως είναι ενσάρκωση, έτσι. Αυτό ακριβώς είναι ενσάρκωση. Ακριβώς αυτό. Λέμε ότι ο Χριστός είναι ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, με δύο φύσεις. Εμένα και το Θεό. Μόνο που αυτό είναι δική του δουλειά. Το κάνει εκείνος. Για να εισάγει τη θεία ζωή, στη δική μου φθαρτή ζωή και να μου δώσει την εμπειρία του απολύτου ενσώματι, μέσα στο σώμα. Αυτά που περιγράφω τους θαύματα στην Καινή Διαθήκη και αναστάσεις των νεκρών και αυτά που άνθρωποι του Θεού επίσης, τους οποίους μερικούς γνωρίσαμε κιόλας, κάνουν, είναι ουσιαστικά αυτό, να φέρνεις το αιώνιο, να φέρνεις το όλο, να φέρνεις το απόλυτο μέσα στη σχετικότητα. Και ξαφνικά ένας παράλυτος να σηκώνεται, ένας νεκρός να περπατά. Έτσι, οι γεγονότα της ιστορίας τα οποία έχουν συμβεί στο παρελθόν να γίνονται ξανά παρόντα μέσα στην συνείδηση ενός τέτοιου ανθρώπου, οι μελλοντικά γεγονότα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ένα enhancing, μια αναβάθμιση της ανθρώπινης φύσεως, ένα Αγίο Πνεύματι, την οποία αναλαμβάνει έτσι πλέον η αγάπη και η πρόνοια του Θεού, ακριβώς επειδή αποτελεί το μεγαλύτερο φιλοσοφικό όνειρο του ανθρώπου. Όποιος διαβάζει την αρχαία φιλοσοφία το βλέπει καθαρά και ταυτόχρονα μια επιστημονική εμπειρία. Η επιστημονική εμπειρία που λέει ότι χωρίς σώμα δεν έχουμε άνθρωπο να το πέτσε. Έτσι. Και βέβαια του θέτει και το ερώτημα των εσχάτων. Έτσι.
το οποίο θα θέσουμε κι εμείς σε λίγο. Επομένως, το όλον ζητά να κατοικήσει μες στο σώμα μου. Αυτή είναι ένας τρόπος να περιγράψω τον χριστιανισμό. Και βέβαια, λυπάται κανείς όταν βλέπει ότι παρανοείται ο χριστιανισμός τόσο πολύ πια. Τόσο πολύ πια. Και από αυτούς οι οποίοι τον διώκουν ουσιαστικά, πολλοί από αυτούς, στην καλύτερη περίπτωση έτσι θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα στα οποία είναι καθαρά χριστιανικά ερωτήματα, έτσι όπως η αξία, ας πούμε, του σώματος ή της ζωής αυτής, της ιστορίας ή του έρωτος κλπ. Και δεν μπορούν να αντιληφθούν ακριβώς αυτό, ότι ουσιαστικά θέτοντας τα ερωτήματα αυτά, περνάμε πέρα από τη φύση, η φθυρόμενη φύση. Και ουσιαστικά ξορκίζουμε τη φθορά. Αυτό είναι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Αλλά το κάνουμε με άλλους τρόπους. Ο άλλος δεν θέλει Θεό, θέλει ιστορία. Η ιστορία έχει τη θέση του Θεού. Οφείλουμε στον Νίτσε αυτή τη μεγαλοφή ανακάλυψη, ότι είχε πει κάποτε ανάμεσα στα πολλά σπουδαία αυτός ο τραγικός άνθρωπος, αλλά πάρα πολύ αληθινός σε πολλά, ότι κάποια στιγμή, λέει, μετά το θάνατο του Θεού, θα έρθει, λέει, θα πάρει τη θέση του ο άνθρωπος και μετά θα πάρει τη θέση του η επιστήμη. Αφού καταρρεύσει ο άνθρωπος, κατέρευσε ο άνθρωπος. Στο διαφωτισμό ουσιαστικά κατέρευσε το όνειρο μιας φυσικής πληρότητας. Η φύση ουσιαστικά φάνηκε ότι έχει τα όρια της, φάνηκε ότι έχει την αγριότητά της. Είναι και ο Μαρκίσος Ντεσάν δίπλα, δεν είναι μόνο Ρουσό. Έτσι, και στη συνέχεια έπρεπε να κάνουμε μια αναβάθμιση της φύσης αυτής. Έρχεται η επιστήμη λοιπόν και δημιουργεί αυτή την αναβάθμιση. Σήμερα είμαστε στην εποχή της επιστήμης. Και το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα καταλήγει στο τέλος, λέει ο Νίτσε, θα καταρρεύσει αυτό και η επιστήμη, ναι, και τότε θα αρχίσουμε, ακούστε τι είπε, να θέτουμε πραγματικά ερωτήματα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα καταλάβουμε, λέει, την έκταση του μηδενισμού μας ουσιαστικά. Γιατί ξέρετε, ο μηδενισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει πάρα πολλές διακλαδώσεις και πάρα πολλές μορφές. Μηδενισμός είναι να μιλάει κανείς στα πλαίσια του φιλελευθερισμού, για παράδειγμα, για ιδανικά αξίες και λοιπά, όπως είναι η πολιτική μας τώρα που έχουν και εκλογές, θα γεμίσουν από πράγματα τα οποία τα λένε και δεν τα πιστεύουν. Το είναι μηδενισμός ουσιαστικά. Αλλά στα λόγια είναι ακριβώς το αντίθετο. Οι αξίες, εξαγωγικές και λοιπά. Ο μηδενισμός είναι και ο ρεαλισμός, με την έννοια ότι τίποτα δεν είναι πραγματικό, είναι μόνο το σώμα. Και ότι υπάρχει γύρω μου και το ακούω και το βλέπω. Έτσι, δεν υπάρχει καμιά απόλυτη αλήθεια, έτσι. Και τη στιγμή που λέει αυτός ότι δεν υπάρχει καμιά απόλυτη αλήθεια, δεν καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή διατυπώνει μια απόλυτη αλήθεια. Αυτό που λέει. Ουσιαστικά, έτσι, νομίζει, δεν καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά αναιρεί τον εαυτό του αυτή τη φράση την ίδια. Και βέβαια, υπάρχει και ο μηδενισμός της άκρατης φυσιοκρατίας, όπου υποτίθεται ότι η μάνα γη. Ποια φύση, ποια μανέγη. Ο ίδιος ορισμός του ανθρώπου είναι αυτός που είναι ο αντάθης της φύσης. Σήμερα πιάστε έναν gender, πώς το λένε, LGBTQ, πώς το λένε αυτούς, όλους μαζί, κάθε φορά την μπερδεύουν τη σειρά, ας πούμε ΛΟΑΤΚΙ, και πες τη λέξη φύσης. Θα βρεμίσει πάνω σας, ποιο στάσου. Εγώ έχω ένα σχόλιο πάνω στη φύση. Αυτό είναι η σεξουαλικότητα όπως την καταλαβαίνουν σήμερα τόσοι και τόσοι. Έτσι, επομένως είναι ένας αντάρτης κατά της φύσης όμως. Και το ζώο δεν είναι. Το ζώο θεωρεί τη φύση δεδομένη. Είναι δεδομένο στον εαυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος κάνει μια προσπάθεια να κατακτήσει πράγματα πέρα από τη φύση συνεχώς. Και δεν το παραδέχεται. Και κατηγορεί τον Χριστό που του κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Του ανοίγει ουσιαστικά το δρόμο στο άκτιστο. Είπαμε, η μία φύση θεία, η άλλη ανθρώπινη. Ένα το ανοίγει την ανθρώπινη φύση στη θεότητα και εισάγει τη θεότητα μέσα στη θεία. Αυτό προσπαθεί να κάνει σε κάθε στιγμή σου όμως. Όταν μου κάνει ένα σχόλιο και μου λες, κοίταξε να δεις, εγώ μπορεί να φαίνομαι άντρας, αλλά χτες είμαι γυναίκα. Και σήμερα είμαι
δύο φορές γυναίκα και αύριο θα είμαι πιθανώς λίγο άντρα. Κάνεις ακριβώς αυτό το πράγμα και αυτός που σου επέτρεψε να το κάνεις αυτό και σου δώσει την ελευθερία να κάνεις αυτό το πράγμα είναι ουσιαστικά το γεγονός αυτό ότι είναι πιθανό το απόλυτο να κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Ζητάς λοιπόν το απόλυτο, που είναι πέρα από τη φύση, έτσι, γιατί προφανώς φαίνεσαι ως άνδρας, έτσι, αλλά το ζητάς με έναν τρόπο κάνοντας μεταφυσική. Τι κρίμα να μην έχουμε φύση να μην θέσει. Θα τα καταλάβαιναν αυτά. Τι κρίμα. Πλήττω φοβερά όταν, αν παρεμφέρεις το λέω, διαβάζω τους σύγχρονους αντιχριστιανούς. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που να έχει μια νοημοσύνη ικανή να ξεκινήσει από αυτά για να πάμε και κάπου και να έχει και συζήτηση νοστιμιά. Τέλος πάντων. Επομένως, είπαμε ότι το όλον καθηκά ζητεί να κατοικήσει μέσα μου, επομένως αυτή είναι η αρχή του προσώπου, να το καινούριο που έχω, η υποστατική αρχή, λένε οι πατέρες, διότι ο άνθρωπος δηλαδή είναι ο κόσμος ολόκληρος, καθένας από εμάς. Και ζητά την αλήθεια όλου του κόσμου, ζητώντας τη δική του αλήθεια. Ζητά τη δική του αλήθεια, την αλήθεια όλου του κόσμου. Ζητώντας τη δική μου επομένως ισορροπία. Να ανακτήσω το όλον. Να ανακτήσω την υγεία μου. Ζητά την υγεία όλων των πραγμάτων. Σε έναν άρρωστο κόσμο, η δική μου υγεία τι νόημα έχει. Ουσιαστικά είμαι ένα μέρος του κόσμου και μια εκδοχή του κόσμου. Και επομένως η υγεία μου έχει ουσιαστικά κοσμικές διαστάσεις. Δηλαδή, να το πω με έναν τρόπο απλό. Για να είμαι υγιής, θα έπρεπε να είναι οι πάντες υγιείς, να είναι και οι θεσμοί υγιείς, να είναι και τα κράτη υγιείς, να πηγαίνει καλά και η ιστορία, να πηγαίνουν καλά οι ανθρώπινες σχέσεις. Και μήπως δεν ξέρουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και την υγεία. Μήπως δεν ξέρουν όλοι οι γιατροί σήμερα ότι η στραβωμάρα στα πράγματα τα εξωτερικά, η στραβωμάρα στις σχέσεις, η δυσκολία στην οικονομία, το χάος αυτό το οποίο δημιουργούμε γύρω μας έχει αντανάκληση άμεση και στην ατομική μας με τη στενή ενέργεια. Έτσι. Σημαίνει ότι η υγεία είναι ουσιαστικά ένα γεγονός, όπως το είπα, μια θεμελιώδης πνευματική μεταφορά, κάτι το οποίο ουσιαστικά επεκτείνεται πολύ πέρα από τη δική μου ατομικότητα. Είπαμε όμως ότι δεν υπάρχει ατομικότητα, έτσι. Και το ξέρει αυτό και η θεολογία και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη, αλλά και η ψυχολογία. Σας είπα στην αρχή ότι το υπερεγώ αμέσως με παραπέμπει σε μια κοινωνική καταβολή της συνείδησης. Δεν μπορεί να έχω υπερεγώ αν δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Επομένως δεν μπορώ να έχω το συμβολικό, δεν μπορώ να έχω σύμβολα. Και χωρίς σύμβολα η ψυχή δεν μπορεί να απορρευθεί. Έτσι δεν εννοώ ουράνια σύμβολα. Τα σύμβολα είναι ουράνια. Τα ουράνια είναι πραγματικότητες. Λέμε για το συμβολικό στην ψυχολογική του διάσταση. Δεν μπορώ να έχω δηλαδή ουσιαστικά την είσοδο στην τάξη του θεσμού, στην τάξη του λόγου. Έτσι. Αν δεν υπάρχει η κοινωνική τάξη. Επομένως είναι αδιανόητη η ύπαρξή μου χωρίς και το κοινωνικό. Επομένως σε κάθε περίπτωση βλέπετε ότι δεν μπορώ να είμαι υγιής μόνος μου. Δεν είναι τυχαίο στην ψυχολογία. Μιλάμε για σχιζοφρενιόγονες μητέρες. Μητέρες που γίνανε σχιζοφρενείς. Μιλάμε για πάσχουσες οικογένειες. Μιλάμε για θεραπεία ομάδας. Έτσι, θεραπεία οικογένειας. Είναι πάρα πολύ ρεαλιστικό αυτό και απόλυτα αποτελεί μια εμπειρία όλων όσων ασχολούνται με τα ανθρώπινα και συναντούν ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Με περιεχόμενο την υπαρξιακή, ας πούμε, αυτή θεραπεία του. Λοιπόν, και βέβαια, να ολοκληρώσω λίγο αυτά που λέω στη μεταφυσική του πλευρά, για να μην το αφήσω αυτό αναπάντητο. Γιατί η έννοια της υγείας, είπαμε, αφορά την ουνιότητα, έτσι. Λοιπόν, και το ερώτημα τίθεται ακριβώς, τι γίνεται με τα θάνατα. Έτσι. Τι γίνεται με τα θάνατα. Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό ότι εάν πούμε ότι η ψυχή είναι τελείως ανεξάρτητη με το σώμα, έτσι, όπως το κάνουν μερικοί και χριστιανοί και οι θεολόγοι και οι καιροκήρυκες, χωρίς να καταλαβαίνουν τη συνέπεια αυτού που λένε,
Αυτό θα σήμαινε ότι στην πνευματικότητα η ψυχή προϋπήρχε του σώματος ή μπορεί να υπάρξει και χωρίς το σώμα. Δηλαδή ότι έχει μια αυτοδρομία, αυτονομία, αυτοδυναμία. Όμως, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ψυχή χωρίς το σώμα δεν έχει την πλήρη σε αυτό. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει η ανάσταση στον νεκρό. Έτσι. Και εδώ θαυμάζει ξανά το ρεαλισμό του χριστιανισμού. Γιατί ο Πλάτωνας θα ξέρει ότι εντάξει, υπάρχει μια επιβίωση αιώνια της ψυχής που, πολύ σωστά όπως λέει, συνενώνεται με το εν. Αν δεν συνενωθεί με το εν, δεν μπορεί να υπάρξει. Όμως, αν συνενωθεί με το εν, δεν υπάρχει πλέον ως ατομική πτυχή, ατομική ύπαρξη. Ακριβώς αυτό σημαίνει η έλλειψη του σώματος. Γιατί ακριβώς το σώμα με ατομικοποιεί, με κάνει μια ανεπανάληπτη ύπαρξη του δικού μου σώμα. Αυτό είναι. Η ψυχή η μου δεμένη με αυτό το σώμα. Αυτό είναι η ατομικότητα. Εάν το σώμα αυτό αλλάζει και στο τέλος χάνεται, δεν υπάρχει ατομικότητα. Γι' αυτό και προσφυγώς κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι νεότεροι φιλόσοφοι το ονόμασαν αυτό με την πλατωνική άποψη, αλλά και την άποψη γενικά ότι δεν επιβιώνει το σώμα. Ένα είδος λέει streaming of consciousnesses, δηλαδή ένα ριάκι, ένα ποταμό συνειδήσεων, όπου δεν υπάρχει διαφορά του εγώ από το εσύ, ούτε του Θεού από εμάς. Λοιπόν, επομένως, το πλήρη της αυτού η ψυχή την έχει με το σώμα. Και αλλιώς θα πρέπει να αποδεχθούμε γιατί προύπαρξη των ψυχών, έτσι. Εντάξει, ή εξαφάνιση των ψυχών μέσα στο έργο. Όταν μιλάμε για ανάσταση των νεκρών, ουσιαστικά εννοούμε ότι το όλο μας αφορά ψυχοσωματικά. Και πάντα θα μας αφορά ψυχοσωματικά, γιατί είμαστε ψυχοσωματικούς, μας έκανε ο Θεός. Κοιτάξτε τι ρεαλισμό έχει αυτή η θεωρητική σκέψη. Και πόσο προχωρημένος ο ρεαλισμός είναι. Εάν το σώμα είναι μέρος της αυτοσυνειδησίας μορφών, πρέπει να υπάρχει αιώνια. Αλλιώς δεν υπάρχει άνθρωπος αιώνια. Αλλιώς θα έπρεπε να τελειώνουν τα πάντα με το θάνατο. Ή τελειώνουν ούτως ή άλλως με το θάνατο. Γιατί αν ζει κάτι που δεν είμαι εγώ ολόκληρος, δεν είμαι εγώ πια. Με ένα τέτοιο τρόπο λοιπόν, η αποκατάσταση αυτής της σωματικής πληρότητας αιώνια αφορά ακριβώς και τη μεταθανάτια ζωή. Και η υγεία αφορά και τη μεταθανάτια ύπαρξη. Δηλαδή το όλον αυτό το οποίο είναι. Και μάλιστα η ιδιαίτερη άποψη του όλου, η οποία με συνιστά ψυχοσωματικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο του Θεού, είναι να ζήσει αιώνια. Στην αιώνια ζωή, στη βασιλεία του Θεού, θα είμαστε πάντα διαφορετικοί. Θα είμαστε ο καθένας ο εαυτός του. Δεν θα είμαι εγώ ο Μέγας Αντώνιος, ούτε ο Μάξιμος ο Μολύτης, θα είναι ο Μέγας Βασίλειος. Να το πω έτσι. Αλλά αυτό το πράγμα θα μας αφορά απολύτως και θα μας θα αποτελεί ακριβώς το δώρο το μεγάλο της αγάπης του Θεού, ο οποίος αγαπά το κάθενα ως πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Ως κάτι μοναδικό. Δηλαδή ο καθένας είναι μια μοναδική άποψη του όλου. Και σας είπα, το αίτημα της υγείας και της πληρότητας του ενός, ουσιαστικά είναι αίτημα την πληρότητα των πάντων. Και εδώ ακριβώς τίθεται μετά από το μεγαλοφυή και σπουδαίο τρόπο το ζήτημα της υγείας αλλά και της ηθικής. Συνδέεται και αυτό το παραδόξο. Δηλαδή, τι θα πράξω, τι θα κάνω, πώς θα είμαι. Έτσι. Πρέπει να ωφελείται το όλον. Εδώ ξεπερνάμε τον Καντ. Ο Καντ έλεγε να κάνεις κάτι τέτοιο που να μπορεί να γίνει καθολικός νόμος για όλους. Εγώ το σχολίασα άσχημα αυτό σε ένα τελευταίο βιβλίο και είπα, μα και ο Χίμλερ και ο Γκιόμπελς θα έλεγε αυτό και εγώ αυτό κάνω, ουσιαστικά αυτά που κάνω θέλω να τα κάνουν όλοι και δεν έχω θέμα. Γιατί ο Καντ είναι απομονωμένος, είναι της νεότερης εποχής, είναι μια ατομική ηθική πλέον αυτή που προσπαθεί μάτι αλλά δεν μπορεί να γίνει και ηθική των πάντων. Εδώ μιλάμε όμως για κάτι άλλο, μιλάμε για τρόπο πράξης μέσα στον οποίο κατοικούν ήδη όλοι. Δηλαδή εγώ με ρημνώ τους ώστε να είναι ωφέλιμος αυτός ο τρόπος για όλους. Καταλαβαίνετε. Να μια άλλη προέκταση της υγείας λοιπόν. Κάνω ό,τι κάνω φιλοξενώντας με τον τρόπο αυτό ολόκληρη την ανθρωπότητα μέσα μου. Ωφελώ και ευεργετώ. Χθες είχα κάνει, μου ζητήσα να μιλήσω σε μια άλλη μικρή σύναξη και τους έκανα ένα σχόλιο για αυτό που έγραψε ο Ζάχος, ο Χατζηφωτίου στο τάφο του. Λοιπόν, έζησα όπως ήθελα. Λέω, θα τρόμαζε αυτό να το διάβαζε ο Ηράκλειτος.
Θα λέγε, θέλω να ζήσω όπως θέλει ο λόγο. Θα τρόμαζε ο Πλάτων όταν το διάβαζε. Στην εταιρική εποχή έφτασε να μην συμπαθήσει ο άνθρωπος. Αυτό δεν έχω καθόλου. Αλλά λέω, κοιτάξτε να δείτε τι έφτασε να είναι ιδεώδες σήμερα. Φανταστείτε ότι όλοι θα αγαπούσαμε κάποιον που θα έγραφε στον τάφο, που θα μπορούσε να γραφτεί. Έζησα όπως ήθελε οι άλλοι. Έζησα διακονώντας τους, έζησα υπηρετώντας τους. Αυτό κάνει ο Χριστός. Πλένει τα πόδια. Και πεθαίνει, αναλαμβάνοντας μια ευθύνη που δεν έχει. Πεθαίνει για να βρει η κοινότητα μια απάντηση έτσι στο ζήτημα του αποδιοκοπέου τράγουμε, το οποίο επιλέγει κάθε φορά για να κρατήσει ψεύτικα την ενότητά της, τη διαλεκτική αυτή του μίσους, έτσι. Και αναλαμβάνει την ευθύνη, διακονώντας όλους, ενός παραλογισμού, τον οποίο δεν κουβαλάει ο ίδιος. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν, άγραφε λοιπόν στον τάφο του, έζησα όπως ήθελαν οι άλλοι. Αυτό θα ήταν μια τεράστια έκρηξη υγείας, η οποία θα δίδασκε αιωνίως όλους μας, γιατί βλέπετε έχει και αυτή τη διάσταση παραδόξως η υγεία. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν έχουμε προβλήματα με την πράξη αυτή, και η πράξη μας είναι εξατομικευμένη προβλικά, έχουμε και προβλήματα υγείας, σωματικά εννοώ. Έτσι. Οι γιατροί τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Ναι, ενώ όσο κανείς παραδίδεται στην αγάπη, αν ιδιωτελεί μάλιστα αυτή την αγάπη του Θεού, η οποία ουζητεί τα εαυτής, όσο μπορεί να το κάνει. Βέβαια, ο καθένας ήταν δύσκολο αυτό, αλλά μαθαίνεται, είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία και πείρα. Παραδίδεται ουσιαστικά στην εξυγίανση του παντός. Γίνεται το ίδιο σε ένα κομμάτι υγιής και διδάσκει την υγεία αυτή και σε άλλους. Και γίνεται και πολύ ευτυχισμένο στο τέλος, γιατί δίνουν την ευτυχία του οι άλλοι. Ενώ αυτός που θέλει να ζήσει όπως θέλει, είναι πάντα δυστυχισμένος, γιατί διεκδικεί την ευτυχία του από τον αρκισικό όνειρο των άλλων. Διεκδικεί τον αρκισισμό του, κόβοντας κομμάτια από τον αρκισισμό των άλλων. Και πάντα τον πολεμούν κάποιοι, και πάντα τον πολεμούν σχεδόν όλοι. Ενώ όταν υπηρετείς και διακονείς, γίνεις το αγαπημένο πλάσμα όλων και πραγματικά αποκτάς ευτυχία διατάρακτη, δεν σου δίνουν οι άλλοι. Ευχαρίστως. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να σταματήσουμε. Υποσχέθηκα μια εισαγωγή. Δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την θαυμάσια και τόσο βαθιά εισήγηση, πατέρα Νικόλε, και θα μου επιτρέψετε τα λίγα λεπτά που μας απομένουν να σας εκμεταλλευτούμε για μια-δυο ερωτήσεις που έχουμε, και αμέσως σας θέτω την πρώτη, που λέει «Ορίσατε την υγεία, αλλά πώς ορίζεται θεολογικά η ασθένεια?» Εννοείται η ασθένεια εν γέννη. Εν γέννη, ναι. Προφανώς αυτό, ναι. Γιατί υπάρχει και η ψυχική ασθένεια. Λοιπόν, η ασθένεια πρέπει να οριστεί ως μια άρνηση να φιλοξενήσω το όλο μέσα μου. Ο Ηράκλητος έχει μια πολύ ωραία έκφραση, το ιδιάζει να κλείνεται κανείς τον εαυτό του. Στη δική μας γλώσσα θα έχουμε για αυτό απασχόληση. Εγώ σε μια ομιλία μου πρόσφατη τη λέω αυτοαπόσυρση, που συνδέεται πάντα με την αυτοαπόλαυση. Το συνέδεια μάλιστα αυτό με την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Τι κάνει ο Λάζαρος, τι κάνει ο πλούσιος, ποιο είναι το αμάρτημα, ότι είναι πλούσιος, όχι. Δεν το λέει πουθενά αυτό το γραφείο, ούτε ο Χριστός. Το αμάρτημα είναι η αυτοαπόλαυση, είναι ότι χρησιμοποιεί το Λάζαρο ουσιαστικά για να απολαμβάνει την ευτυχία του, χρησιμοποιεί τη δυστυχία του Λαζάρου, εντάξει, για να απολαύσει περισσότερο τη δική του αυτοαπόσυρση, έτσι, η οποία είναι ένα πανηγύρι με τον εαυτό, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι πηγή ασθένειας. Αν το μεταφέρετε αυτό μέσα στις σχέσεις, θα δείτε ότι παράγει ουσιαστικά τρομερές εντάσεις. Τρομερές εντάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι σαν τον Ιμάξιμο αντιπαραθέτουν στην αγάπη του άλλου την αυταρέσκεια. Η μισαδελφία και η αυταρέσκεια είναι δύο αδελφές. Μισαδελφία, αυταρέσκεια. Λοιπόν, με τον τρόπο αυτό λοιπόν παράγεται το σπέρμα της ασθένειας. Παράγεται δηλαδή μια κατάσταση συνεχού συγκρούσεως. Γι' αυτό και μας έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι όλες οι ασθένειες είναι ψυχοσωματικές. Και μας έλεγε, το λέγε σε μένα αυτό, είχες σπουδάσει ψυχολογία τότε, ήμουν νεαρός, μόλις είχα μπει στην εκκλησία, άκου να δεις, όλες οι ασθένειες μου είναι ψυχοσωματικές. Ακόμα σήμερα δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό, έλεγε. Αλλά μετά από μερικά χρόνια θα το λένε συνέχεια. Όπως σήμερα το λέμε συνέχεια.
ακόμα και η αντοχή μας σε μια μόλυνση, μια λίμωξη, εξαρτάται από την κατάσταση που είμαστε εμείς οι ίδιοι. Έτσι, μια κατάσταση στρες αμέσως σε κάνει ευεπίφορο σε χίλια στραβά και χίλια πράγματα σε επίπεδο υγείας καταρχήν. Έτσι, βλέπετε, αν όσο έχει, έλεγε ο πατήρ Πορφύριος, θυμάμαι, φέρετε μάνα καρκινοπαθία του όπως θα γίνει καλά. Τι λέει και να του κάνετε θαύμα? Όχι. Θα του μάθω να ζει, έλεγε. Θα του μάθω να ζει. Υπάρχει τρόπος να ζει κανείς, ούτως ώστε να αναστέλει την ανάπτυξη του καρκίνου. Και μας το έλεγε αυτό, πώς σας το λέω έτσι. Αναστέλει την ανάπτυξη. Και αυτό το πράγμα λοιπόν σημαίνει ότι τελικά, μην νομίζετε ότι ο θάνατος δεν είναι οπωσδήποτε, πώς το λένε, είναι κάτι το οποίο έρχεται, αλλά μπορεί να έρθει ως δώρο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει μέσα σε χίλια μέρια βάσανα και 30 χρόνια πριν την ώρα του και 50 χρόνια πριν την ώρα του και 60 χρόνια πριν την ώρα του, όπως το τραβάνε σήμερα. Γνωρίζω σήμερα ανθρώπους που έρχονται σε μένα και είναι 30 ετών. Μου λέει ένας προχθές, τον κοιτάζω, λέω πόσο ετών είστε. Τον είχα μέσα μου 65. Μου λέει είμαι 48. Σας λέω, ήταν αδύνατο να φανταστείτε, ήταν τόσο διαλυμένος, η ψυχική του ηλικία ήταν 65 και 70. Και το σωματικό του, αυτό ήταν ένα ερείπιο. Έπαιρνε ήδη, δεν ξέρω πόσες αγωγές. Και αυτός ο άνθρωπος έβγαινε μέσα από μια ανθρωποφαγική κατάσταση σχέσεων, έτσι. Στις οποίες όμως είχε φάει και αυτός ανθρώπους, δεν σκύνεται, άλλους τρώμε εμείς, άλλους τρώνε εμάς. Λοιπόν, και εμείς βλέπουμε μόνο αυτούς που μας τρώνε, δεν βλέπουμε πως έχουμε φάει εμείς. Ήρθε προχθές κάποιος και μου είμαι άφησε η γυναίκα μου με 4 παιδιά. Και ανέλαβα την προσπάθεια να τον πείσω και νομίζω κάτι κατάφερα, ότι την είχε αφήσει πρώτα αυτός. Δεν το ήξερα όμως αυτός, γιατί νομίζω ότι οι άλλοι είναι κάτι σαν ποτήρι, σαν πιάτο. Και νομίζω ότι το πιάτο βάλουν και ρωθεί, το ποτήρι το βάλουν και ποτηρωθεί και υπέληξε. Δεν είναι όμως άνθρωπος, είναι δίψα από το πουλί του. Και αν δεν το καταναλωρίσεις αυτό, δεν το καταλάβεις. Δεν μπορείς να σχετιστείς μαζί του σωστά. Δεν μπορείς να τον καταλάβεις, δεν μπορείς να τον συγχωρήσεις. Καταλάβατε. Ο άνθρωπος συγχωρείται γιατί θέλει το απόλυτο, μόνο γι' αυτό. Όταν πάτε στο πνευματικό και σας διαβάζει η πνευματική ευχή, γιατί. Ζητάει το απόλυτο γι' αυτό. Και βλέπει το Θεό, το παραμερίζει όλα. Αφού ζητά σε μένα, όλα στην άκρη. Όλα στην άκρη. Μονάχα έχω τον πειρασμό να πω ως ιερέας πλέον. Η υγεία ψυχική που μπορεί από την εξομολόγηση. Η γαλήνη των λογισμών. Η γαλήνη της ψυχής. Η εμπειρία της χάρη του. Μόνο από αυτό το απλό μυστήριο που είναι διαθέσιμο σε όλους. Αν το ξέρουν οι άνθρωποι. Έτσι. Και επειδή έχω εισέσχει την ψυχολογία, σας λέω ότι η ψυχολογία πολλές φορές μπορεί να σε μπλέξει χειρότερα, πάρα πολύ χειρότερα, ακριβώς παίζοντας, ενισχύοντας την αυτοαπόρρευση και την αυτοαπόσυρση. Νομίζω ότι αν σου ενισχύσει το εγώ, ειδικά οι Αμερικάνικοι, μάλιστα, ψυχοθεραπεία, είναι φρικτή στο θέμα. Σου ενισχύει συνεχώς την αρρώστια σου. Ότι είσαι εσύ και άλλος κανένας. Εκείνη τη στιγμή κάτι γίνεται, μια μικρή αναρχιστική χαρά και στο τέλος γυρίζεις και είσαι ακόμα χειρότερα στο σπίτι. Έτσι. Λοιπόν, επομένως η θεολογία έχει πολλά να πει για την ασθένεια. Έχει να πει πολλά για το πνευματικό ρίζωμα της ασθένειας. Και δεν είναι μόνο ψυχολογικό, προσέξτε. Το λέω, είναι πνευματικό. Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να πάει παραπέρα, δεν μπορεί να σας δώσει αιτία για να συγχωρήσετε. Καταλάβατε, ακόμα και αν βλέπετε, αν συγχωρήσετε, θα ρεμίσετε. Ναι, ναι, πέστε μου. Να σας πω και μία τελευταία έτσι ερώτηση που είναι συνέχεια αυτό που λέτε, λίγο πιο γενική, που η ερώτηση έχει ως εξής. Τι λέει η θεολογία για την ψυχική υγεία? Σύντομα. Μεγάλο ερώτημα. Μεγάλο ερώτημα. Θα χρειαζόταν μια διάλεξη μόνο για αυτό. Παλιά είχα κάνει δύο διαλέξεις, αλλά δεν βρήκα χρόνο να τις βάλω σε βιβλίο, για την πνευματική ρίζα των ψυχικών παθήσεων. Και θυμάμαι, σε μία από αυτές, είχα διαλέξει 10 ψυχικές παθήσεις, οι οποίες αρχίζουν στις πνευματικές διαταραχές. Η πιο κοινή από όλες είναι η κατάθλιψη. Πίσω από την κατάθλιψη, προτού εγκατασταθεί αυτή η διαταραχή της νοεπιρηφρήνης, που θέλει μετά χημική αγωγή, βρίσκεται μια τεράστια
συχνότατα απιστία, έτσι, καμία αυτή πρόνοια δεν υπάρχει στον κόσμο, έτσι, δεν υπάρχει Θεός, οι πάντες είναι έτσι, οι πάντες είναι αλλιώς, οι πάντες εδώ. Η ψυχή είναι σαν ένα όργανο και αυτό. Αντέχει ως ένα σημείο. Μετά αρχίζει και σε ρυκνώνεται, βουλιάζει όπως ένα αυτοκίνητο. Αν το χτυπήσεις λίγο έτσι δεν θα βουλιάξει. Αν το χτυπήσεις όμως έτσι, θα βουλιάξει. Αν το έχεις μια πέτρα και μετά θα το βουλιάξει, μένει. Και εδώ βλέπεις, βλέπετε, χρειάζεται πλέον να επεμβούμε χημικά σε αυτό. Αλλά προτού γίνει αυτό. Έτσι. Ή η παράνοια, η παράνοια. Σήμερα είναι δημόσιο γεγονός. Μιλάει κανείς με ανθρώπους και αντιλαμβάνεται ότι είναι παρανοϊκή. Εγώ λέω είναι το αντίθετο της μετάνοιας. Μετάνοια, παράνοια. Αν λείψει η μετάνοια, η συνεχής προσπάθεια για αιτιολόγηση, έτσι, και για το κοινωνικό είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά θα υπερέχει και θα παράγει τα τρελά βιογραφικά που διαβάζουμε σήμερα. Είμαι στον χώρο του πανεπιστημιακού όπως και εσείς. Τα βιογραφικά που διαβάζαμε πριν 30 χρόνια, 40, ήταν φυσιολογικά. Σήμερα διαβάζουμε τερατώδη βιογραφικά. Τερατώδη, δηλαδή κανείς βάζει πράγματα και μάλιστα υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν στην τέχνη. Εγώ το αντιπαθώ αυτό στο βιογραφικά μου είναι πρέπει να μην κάνει ανάκριση και για να τα βρει όλα αυτά. Σας λέω ειλικρινά. Δηλαδή είμαστε άλλη σχολή. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα και παράγει αυτό το πράγμα να ψευδεί αυτό, ο οποίος είναι ουσιαστικά ευεπίφορος μετά στην παράγεια. Ή έχει την ψυχοδυναμική της παράγειας. Σήμερα μπορεί να μην έχει κανείς την ανάγκη να πάει στον ψυχίατρο οπωσδήποτε, αλλά ψυχοδυναμικά να ανοίξει το χώρο της παράγειας. Ψυχοδυναμικά να είναι σχιζοφρενής. Και αν αυτό το πράγμα επεκτεθεί, δίνει και την νοσηρή αντότητα πλέον και λοιπά, και η ιστερία και οι φοβίες και πολλά πολλά πράγματα έχουν καθαρά πνευματική ρίζα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θεραπεύονται τελικά πνευματικά. Αν προχωρήσουν και κατασταθούν, θέλει φαρμακευτική βοήθεια. Προηγουμένως όμως θα μπορούσε να ανασταλεί αυτό το πράγμα με μια ζωή η οποία θα έχει να κάνει περισσότερο με κάποιες πνευματικές ξεχασμένες καταστάσεις οι οποίες ελαφρώνουν την ψυχή από το τρομερό αυτό βάρος το οποίο τελικά απολύγει σε αυτή την απόλυτη ας πούμε σκλαβιά που είναι η ψυχική ασθένεια. Η ψυχή είναι φοβερή σκλαβιά όταν έρθει και όταν βασανίζει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Ναι, δεν ξέρω αν αυτό είναι μια απάντηση. Νομίζω ότι μας απαντήσατε δύσκολα μεν. Ελπίζω ότι από όλα αυτά που είπατε τα βαθιά ορισμένα τα κατανοήσαμε περισσότερο από άλλα. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την τόσο σημαντική έτσι, προσφορά σας σε ένα δύσκολο θέμα όπως ήταν η υγεία ως θεμελιώδης πνευματική μεταφορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όσους είχαν την υπομονή να μας ακούσουν μέχρι το τέλος και βεβαίως όπως ξέρετε μπορούμε και πάλι να επισκεφτούμε το site και να ξανακούσουμε την ομιλία του πατρός Νικολάου Λουδοβίκου για μια δεύτερη φορά για να την χαρούμε και να την καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.